Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τώρα τον κύριο Αγγελή. Ένα πράγμα το οποίο ήταν πάντα σημείο αναφοράς στο Μέγκα ήταν το εξωτερικό δελτίο και το πολύ καλό ρεπορτάζ το οποίο φιλοξενεί ο καλεσμένος μας, ο κύριος Αγγελής, ο οποίος βεβαίως το μοιράζεται μαζί σας, ο αναγνώστης της Εφημερίδας Αυγής. Και θέλαμε εδώ από το δικό μας βήμα, τον είχαμε ακούσει με εξαιρετικό ενδιαφέρον στην παρέμβαση που είχε κάνει στο συνάδελφο τον κύριο Χρήστο τον Ντούτσι το μεσημέρι. Ζηλέψαμε το σχόλιο του και θέλουμε εδώ να τον φιλοξενήσουμε και το απόγευμα να συζητήσουμε λίγο τις εξελίξεις στη γειτονιά μας, καθώς τα μέτωπα είναι πάρα πολλά. Κύριε Αγγελή, είναι μεγάλη χαρά που σας φιλοξενούμε στον περιφερειακό Πρίσμα 91,6. Ελπίζω να είστε καλά. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ και καλησπέρα σας και στους ακροατές και στις ακροάτριες σας. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε, καθώς μπορεί να μονοπολεί το ενδιαφέρον η εγχώρια πολιτική ατζέντα, ωστόσο ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουμε πάρα πολλά μέτωπα και στη γειτονιά μας. Και θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε και να μας δώσετε έτσι μία εικόνα για το πού πηγαίνουμε όσον αφορά το θέμα των Σκοπίων. Της ονομασίας υπάρχει μία διάθεση και από τις δύο πλευρές. Αυτή πιστοποιήθηκε και από τη συνάντηση του Πρωθυπουργού. Από την άλλη, εύλογα, εγώ αναρωτιέμαι, εμείς σαν χώρα αυτή τη στιγμή που θα επιτρεπεί αν θα μπουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ, έχουμε λόγο πίεσης, η οποία πίεση έρχεται και από τις ΗΠΑ και είναι έντονη. Ναι, πιέσεις ασκούνται από διάφορες πλευρές και ασκούνται και προς την Ελλάδα, ασκούνται και προς τα Σκόπια. Ναι. Και είναι και ο Αμερικανικός παράγοντας, είναι και ο Ευρωπαϊκός. Νομίζω κοινή η επιθυμία όλων και για τα δυτικά του συμφέροντα, φυσικά ο καθένας θέλουν να κλείσει αυτό το θέμα. Στην ουσία να υπάρχει με μια ενιαία ταυτότητα όνομα ως κρατικό, να ξεφύγει από τη χαρακτήρα του κρατικού μορφώματος η Ήπειρος. Να γίνει ένα κράτος με ονομασία, γιατί ξέρετε, υπάρχει και το θέμα το εσωτερικό των Σκοπίων. Το ρωτήσω και εγώ πρόσφατα που είχα στην κυρία Σκόπια, ότι υπάρχει και το θέμα των Αλβανοφόνων. Δηλαδή θέλουν αυτοί να φτιάξουν ένα κράτος με ενιαία μορφή ταυτότητα όσο γίνεται, μάλιστα, ώστε να περιχαρακωθεί και η ύπαρξή του. Τώρα, ο χρόνος κυλάει αντίστοιχα εν ώψη τη συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ το καλοκαίρι. Πιέζεται περισσότερο αυτή τη στιγμή εκ των πραγμάτων από το χρόνο η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση συμμαχίας των σοσιαλδημοκρατών με τους Αλβανόφωνους πιέζεται σαφώς περισσότερο από ότι η Ελλάδα, από ότι η ελληνική πλευρά, γιατί θέλει να πει στους δικούς του μέσα τους ανθρώπους ο ΖΑΕΦ, αυτή η κυβέρνηση, ότι θέλουμε και μπορούμε να ενταχθούμε, να ξεκινήσουμε εν πάση περιπτώσει στον δρόμο για να ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Γι' αυτό θα σημαίνει για εκείνους τι θεωρούν ότι θα σημαίνει, βελτίωση του επίπεδου ζωής, του ιδιωτικού και γενικά των διεθνών σχέσεών τους. Εκεί πάνω κολλάει το θέμα της ονομασίας. Ναι, δεν είναι εύκολο αυτό όμως που θέλει να κάνει ο κύριος Ζάεφ, νομίζω, καθώς είναι εύθραυστες οι ισορροπίες στα Σκόπια, έτσι δεν είναι, κύριε Αγγελή? Ναι, βεβαίως, γιατί δεν έχει την απαιτούμενη πλειοψηφία των ακριβώς δύο τρίτων για να αλλάξει το Σύνταγμα στη Βουλή. Βέβαια, όλα αυτά από ένα σημείο και μετά θα μπορούσαν να δει κάποιο που είναι προφάσεις αναμαρτύρες, διότι αν βάζει το στόχο να ενταχθεί στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ, θα πρέπει να κάνει κάποιες υποχωρήσεις. Αυτό δεν αφορά μόνο τον κύριο Ζάεφ, αφορά το πολιτικό σύστημα εν γέννη των Σκοπίων. Ναι. Υπάρχει μια έντονη πίεση από κάτω του κόσμου. Λύστε τα, βρείτε τα, μην βλέπετε τις. Έχουν την τάση και τα μέσα και τα δικά μας και σε όλο τον κόσμο να τονίζουν και να δίνουν έμφαση στο διαφορετικό, στο φασαριόζικο που λέμε. Ναι. Στην πρόσφατη επίσκεψη που είχα κάνει εγώ εκεί, αφού ήταν μαζεμένοι έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ γινόταν η συνάντηση του Κοντζιά με τον Δημητρό, ήταν μαζεμένοι για μια τριανταριά γραφική, θα έλεγα εγώ, τύποι που φωνάζανε και βρίζανε μάλιστα στην ελληνική πλευρά. Εντάξει, αυτό δεν απηχεί όμως το γενικότερο αίσθημα των κατοίκων των Σκοπίων. Υπάρχουν ζητήματα, υπάρχουν διλήμματα, αλλά η πίεση ασκείται, πιστεύω, πρώτα απ' όλα σε εκείνους τους ίδιους. Μάλιστα. Το πολιτικό του σύστημα, δηλαδή. Έχετε απόλυτο δίκιο αυτό. Απλά να γυρίσω πάλι στο αρχικό ερώτημα. Αυτή δεν μπαίνει και εμάς η μπάλα όμως στις πίεσεις? Καλά, φυσικά. Και υπάρχει και αυτή η ονοματολογία που συνεχίζεται. Ναι. Να πούμε στο σημείο αυτό για ακροάτες και ακροατές που δεν το ξέρουν, ότι η ελληνική πλευρά επανέρχεται στο θέμα των προτάσεων Νίμιτς, που ήταν να θυμίσουμε πέντε ονόματα: Δημοκρατία της Νέας Μακεδονίας, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Δημοκρατία της Άνω Μακεδονίας, Δημοκρατία της Μακεδονίας του Βαρδάρη. Η πέμπτη, η Δημοκρατία της Μακεδονίας, παρένθεση Σκόπια, έχει ήδη απορριφθεί από την ελληνική πλευρά. Μπήκε εκεί στην το θέμα του Ιλίντεν, Μακεδονία του Ιλίντεν. Υπήρξαν αντιδράσεις εκατέρωθεν και στην Ελλάδα και στα Σκόπια. Εγώ όμως θα ήθελα να επισημάνω το εξής, ότι αν
δεν την υπερασπιζόμαι, απλά λέω ότι αν η πίστη αυτή παίρναγε μια τέτοια ονομασία και θα πηγαίναμε σε μια από τις βασικές διαστάσεις αυτού του προβλήματος, θα αναγνωριζόταν ουσιαστικά, επειδή το Illidan παραπέμπει στην εξέγερση του Illidan, που ήταν η εξέγερση του 1903, μια εξέγερση ουσιαστικά των σλαβόφωνων, των σλαβικών, για να το πούμε καλύτερα, πληθυσμών, με την στήριξη, την υποκίνηση της Βουλγαρίας τότε, της Σόφιας, ναι. Θα παρέπεμπε ουσιαστικά μια τέτοια ονομασία, ακόμη και αν εμάς μας δημιουργεί αυτόματα αντιδράσεις για το αγιτρωτισμό κτλ. Θα βάζει το πράγμα στη διάσταση ότι μιλάμε για το Illidan, δηλαδή την εξέγερση που αφορούσε τους σλαβόφωνους, τους σλαβικούς πληθυσμούς της επικομανικής αυτοκρατορίας, γίνονται αυτά, έτσι, mm-hmm. το 1903, θα έβγαινε στην άκρη όλο της αρχαιότητας, το αρχαιολατρικό, αρχαιοτυπικό κτλ. Οποιαδήποτε αναφορά σε αυτό. Και επιπλέον, φανταστείτε να έβγαινε μια ονομασία Illidan Macedonia, λέω εγώ τώρα, ήταν κάτι που δεν θα μπορούσαν να το αρνηθούν και να το βγάλουν εύκολα από τον τίτλο του ονόματος. Ναι. Δηλαδή, πιο εύκολο είναι να πεις από τη δημοκρατία της Μακεδονίας να πας στο Μακεδονία κατευθείαν, ή από το άνω, κάτω, βόρεια, νότια, δεξιά, αριστερά, δεν ξέρω τι, όταν έχεις το Illidan, επειδή το θεωρούν στοιχείο. Και είναι στοιχείο της ταυτότητάς τους, δύσκολα θα μπορούσαν να το βγάλουν απ' έξω. Άρα θα ήταν Illidan Macedonia, ξέρω εγώ, ή Macedonia Illidan, που θα παρέμβανε απευθείας σε κάτι άλλο. Τέλος πάντων, αυτό έχει, θα έλεγα, ψιλοκαεί αυτή η λύση. Η ελληνική πλευρά επιμένει μία αποδεκτή ονομασία με γεωγραφικό ή χρονικό προσδιορισμό, έργα όμνες έναντι όλων, ναι. και προβλέψεις για τον αντιτροπισμό που θα κατευθυνθούν με σταματική μεταρρύθμιση. Η ελληνική πλευρά επιμένει σε αυτό και πιστεύω ότι μεγαλύτερη πίεση είναι αυτή τη στιγμή που δέχεται τα Σκόπια. Η κυβέρνηση των Σκοπίων παρά η ελληνική πλευρά. Ωραία. Να συνομπέψω λίγο τις ερωτήσεις, γιατί έχω την αγωνία επειδή κλείνεται την εφημερίδα. Δεν θέλω να κάνω κατάχρηση σε ευγένειά σας. Θέλω λίγο να πάμε λίγο στη γείτονα χώρα. Θέλω να πάμε λίγο στην Τουρκία, όπου αυτή τη στιγμή ο κύριος Ερντογάν ζορίζεται. Υπάρχει μια εκτίμηση ότι η ρητορική θα κορυφώνεται, η όξυνση μάλλον, όσο δημοσκοπικά δεν υπερέχει ο κύριος Ερντογάν. Από την άλλη, νομίζω, κύριε Αγγελίου, ότι έχουμε ξεχάσει και λίγο το θέμα των στρατιωτών. Τουλάχιστον επικοινωνιακά έχει πέσει. Καθώς ο Πρωθυπουργός πρόσφατα είπε της γείτονας χώρας ότι σε συνέντευξή του σε εφημερίδα, μου διαφεύγει πια στα νέα, αν δεν κάνω λάθος, το Βήμα, ότι δίκαιη δίκη θα γίνει. Μην περιμένετε κάποια παρέμβαση πάνω σε αυτό. Ποιο είναι το πλαίσιο των σχέσεών μας το επόμενο χρονικό διάστημα, πιστεύετε? Κοιτάξτε, καταρχάς το θέμα τέθηκε ξανά χθες στη συνάντηση που είχε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στη Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Και υπάρχει και ένα θέμα εδώ, διότι εκτός των Ελλήνων κρατάνε και άλλους ανθρώπους οι Τούρκοι. Ανάμεσά τους είναι και ένας Αμερικανός πάστορας, ο οποίος είναι στα μπουντρούμια μέσα, οπότε οι Αμερικανοί πιέζουν για αυτό το πράγμα. Είναι ένα θέμα ευρύτερο δηλαδή. Εγώ δεν νομίζω ότι έχει ξεχαστεί καθόλου το θέμα των Ελλήνων στρατιωτικών. Είναι ένα σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Βέβαια, η Τουρκία πηγαίνοντας τώρα στον δρόμο για τις κάλπες, ο Ερντογάν, θα δούμε και θα ακούσουμε διάφορα. Ξέρετε, ήθελα να επισημάνω το εξής. Παρακαλώ. Κατά την άποψή μου, γίνεται πολλές φορές υπερβολική αναφορά και χρήση και επίκληση πραγμάτων που έρχονται απ' έξω. Ναι. Και αυτό στο όνομα της όποιας αντιπολίτευσης σε οποιαδήποτε περίοδο της ελληνικής ιστορίας. Δηλαδή, αρπαζόμαστε πολλές φορές από το τι είπε ο Ερντογάν ή τι είπε, δεν ξέρω εγώ, ο σύμβουλος του Ερντογάν. Σημαντικό είναι να το γράφουμε και να το παρακολουθούμε, όπως και στο θέμα των Σκοπίων. Αλλά κάποια στιγμή δεν χρειάζεται να καλλιεργείται, θα έλεγα, ένα φοβικό σύνδρομο άμεσα ή έμεσα απέναντι στην Τουρκία. Και να μην αναλύεται οποιαδήποτε δήλωση θέλετε να πείτε. Δηλαδή, μην ψάχνουμε κι εμείς να παίρνουμε από ένα τριτοστέλεχος, για παράδειγμα, τον Γκρίζο Λίκον, τι είπε για το Αιγαίο και να το αναγάγουμε σε. Ναι, να το αναλύουμε και να το συζητάμε, αλλά θα πρότεινα στην πραγματική του διάσταση, τουλάχιστον όπως την αντιλαμβάνομαι εγώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα. Φυσικά, ελευθερία έχουμε, δημοκρατία, και ο καθένας λέει και σχολιάζει όπως θέλει και ό,τι θέλει. Μια άποψη εκφράζω προσωπική. Η Τουρκία έχει τεράστια προβλήματα, ξεκινάνε από οι διεκδικήσεις τους και τα προβλήματα που δημιουργούν και οι ίδιοι απέναντι στους γείτονές τους. Ξεκινάνε από το Αιγαίο, περνάνε από τη βόρεια, περνάνε από τη βόρεια της Κύπρου, περνάνε στην Κύπρο, περνάνε στην κατεχόμενη Κύπρο, περνάνε στην Ανατολική Μεσόγειο, από εκεί στη Συρία και μετά μέχρι το Ιράκ. Είναι διά πολλά μέτωπα. Η Τουρκία προσπαθεί και η κυβέρνηση Ερντογάν, πιέζοντας το ένα να ελαφρύνει το άλλο ή να πετύχει κάτι άλλο στο άλλο επίπεδο, ας πούμε. Υπάρχει το τεράστιο πρόβλημα και αγκάθι που είναι το κουρδικό. Θα έχουμε υποψήφιο για άλλη μια φορά έναν αριστερό Κούρδο ηγέτη βρεθεί απέναντι στον Ερντογάν. Το κόμμα το κουρδικό, το HDP, διεκδικεί με δυσκολία, αλλά πιστεύω θα τα καταφέρει να μπει ξανά στη Βουλή. Αν μπει στη Βουλή, χαλάει η σούπα
και του Ερντογάν και άλλων εταίρων του, γιατί αν μπει στη Βουλή χρειάζεται να περάσει το φράγμα του 10%, να υπενθυμίσουμε ότι όλα τα άλλα κόμματα έχουν συμμαχήσει με κάθε βήτα τρόπο μεταξύ τους για να παρακάμψουν το όριο του 10%. Οι Κούρδοι ουσιαστικά μόνοι τους θα δώσουν τον αγώνα, οι Κούρδοι και οι αριστεροί. Δεν ξέρω, πιστεύω, ελπίζω ότι θα τα καταφέρουν, θα δούμε που θα κάτσει η Μπλία. Γιατί τα λέω όλα αυτά, δηλαδή έχουμε γύρω μας μια σειρά από θέματα. Και βεβαίως καλό είναι και φυσικά θα ασχοληθούμε με το τοπιανό, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο εξακολουθεί να τρώει ενέργεια, να καταναλώνει από την ελληνική εξωτερική πολιτική, τη στιγμή που γίνονται στη γειτονιά μας και στην ευρύτερη περιοχή τεράστιες αλλαγές και έρχονται και άλλα ζητήματα. Πολύ φοβάμαι ότι τις επόμενες εβδομάδες και μήνες ίσως θα δούμε μέσα στο καλοκαίρι μια άλλο τύπου αντιπαράθεση μεταξύ των Αμερικανών από μια πλευρά και των Ισραηλινών και από την άλλη πλευρά του Ιράν. Το ακούει αυτό κάποιος αγροατής, μια αγροατή και λέει εντάξει τώρα μου πετάτε τον μπαλάκι αλλού και τι μας ενδιαφέρει. Δεν είναι έτσι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει business με το Ιράν. Οι Αμερικανοί επιβάλλουν εμπάργκο αυτή τη στιγμή στο Ιράν. Η Ελλάδα και άλλες χώρες παίρνουν πετρέλαιο από το Ιράν. Η τιμή στην Αγγλία εξαρτάται και από το τι γίνεται στο Ιράν. Ναι. Όταν βλέπουμε ότι πηγαίνει πάνω από το 1,60 και τα λοιπά, υπάρχουν λόγοι που πάει. Και υπάρχουν γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή. Δεν μπορούμε λοιπόν να είμαστε παρατηρητές, απλοί θεατές σε αυτό που γίνεται. Επηρεάζει άμεσα και τη δική μας οικονομία και την θέση του καθενός, του κάθε πολίτη. Αλλά πάνω απ' όλα είμαστε σε ένα σταυροδρόμι γεωπολιτικό που μοιραία όλα αυτά έχουν επίπτωση και αντίκτυπο πάνω μας. Δεν συνορεύουμε, δεν είμαστε το Βέλγιο να συνορεύει, ξέρω εγώ, με την Ολλανδία. Απλά μας έφερε η μοίρα η ιστορία να συνορεύουμε με την Τουρκία και να είμαστε σε μια τέτοια γειτονιά ζώρικη, ας την πούμε. Σωστά. Μάλιστα, είναι πολλές οι προκλήσεις, κύριε Αγγελή. Τις καταγράφετε εσείς, παρακολουθούμε, θα έχουμε τη δυνατότητα να τις. Εγώ κρατάω αυτό το οποίο είπατε. Όντως, πολλές φορές για τον μέσο ακροατή ή τηλεθεατή φαντάζει κάτι μακρινό, γιατί ίσως μεταφέρονται πληροφορίες από τα μεγάλα μέσα, αυτά τα οποία πρέπει να ξέρουμε, αλλά ίσως αλλάζουν αυτές οι ισορροπίες και μπορεί να επηρεάσουν τη ζωή μας σε κάποια χρόνια. Ας ελπίσουμε βεβαίως ότι αυτή η βόμβα στη Μέση Ανατολή θα σβήσει κάποια στιγμή και δεν θα μας επηρεάζει στο άμεσο μέλλον. Ας το ελπίσουμε. Αν και κλείνοντας, διακρίνω ότι βλέπουμε μια προστασιοποίηση της Αμερικής στην παρέμβασή της στο να επιλύει διαφορές πλέον. Δεν ξέρω αν το εστερνίζεσαι και σε αυτό. Δηλαδή... Εδώ έχουμε μια στροφή Τραμπ που εκδηλώνεται πρώτα απ' όλα στο πλευρό του Ισραήλ και της κυβέρνησης Νετανιάχου. Με έναν τρόπο που φέρνει απέναντι όχι μόνο τον Παλαιστινιακό λαό και τους Άραβες, ένα μεγάλο μέρος του. Θα έλεγα περισσότερο τις μάζες παρά τα καθεστώτα. Mm-hmm. Γιατί όπως σημείωσα και στο. Την περασμένη Κυριακή στο άρθρο που έγραψε εκεί στην Αυγή, ότι βλέπουμε τους ηγέτες των αραβικών κρατών να ετοιμάζονται να προχωρούν ή ήδη να έχουν συνάψει κάποιο τύπου συμμαχίες με το Ισραήλ και με τους Αμερικανούς. Είναι Σουνίτες αυτοί οι ηγέτες, να το πούμε έτσι, στο ένα κλάδο του Ισλάμ, έναντι των Σιητών του Ιράν. Όλα αυτά δεν είναι προάγγελος κακών πραγμάτων στην περιοχή. Πολύ φοβάμαι ότι θα ενταχθεί. Αν όχι μόνο, ελπίζω όχι σε στρατιωτικό, αλλά σίγουρα σε εκφραστικό επίπεδο. Και το επόμενο πεδίο αναμέτρησης θα είναι ίσως Ισραήλ-Ιράν πρώτα στο έδαφος της Συρίας και όμοι γέννητες σε μια άλλη κλιμάκωση. Μακάρι να διαψευτώ ειλικρινά το εύχομαι. Κύριε Αγγελή, μεγάλη χαρά και τιμή που σας φιλοξενήσαμε στον Πρίσμα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο σας. Δική μου τιμή, ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά.